Και για να προστατεύουμε από τον κορονοϊό, για να μην κολλάω και άμα κολλήσω να μην τον μποράσω βαριά. Μπράβο, μπράβο. Ένιωσες τώρα που το έκανες, πώς ένιωσες? Ένα μικρό τσίπημα. Όλα καλά, ε? Ναι. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και ενδιαφέρον για τον εμβολιασμό των παιδιών. Ήδη έχω μάθει από τα φαρμακεία ότι τα ραντεβού είναι κλεισμένα μέχρι και το Φεβρουάριο. Να πω για την ασφάλεια του εμβολίου ότι παγκοσμίως έχουν εμβολιαστεί πάνω από 2 εκατομμύρια παιδιά και με τις δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer το παιδιατρικό και πάνω από 11 εκατομμύρια παιδιά με την πρώτη δόση του εμβολίου. Παρενέργειες σοβαρές ανεπιθύμητες δεν έχει παρατηρηθεί κάποια στα παιδιά. Αυτές που παρατηρούνται είναι ήπιες και οι σύνηθες που παρατηρούμε και στα υπόλοιπα παιδιατρικά εμβόλια, όπως για παράδειγμα χαμηλός πυρετός, κάποια διαθεσία, κάποιος πονοκέφαλος, λίγη ρίγη. Έχουν διάρκεια 1-24 ώρα και υφίονται με τη χορήγηση απλού αντιπυρετικού σιροπιού παιδιατρικού σκευάσματος. Έχουμε μπροστά μας το χειμώνα. Ο χειμώνας είναι σύμμαχος του κορονοϊού και δυστυχώς όχι δικός μας. Οπότε να παροτρύνουμε τους γονείς να μην καθυστερήσουν την ανοσοποίηση των παιδιών. Υπάρχει και η όμικρον, δυστυχώς. Οπότε καλό είναι να κάνουμε όλη μια προσπάθεια να ξεπεράσουμε όλη αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εμείς είμαστε εδώ, περιμένουμε τα παιδιά. Θέλουμε να εμβολιάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών του νησιού μας. Τα παιδάκια που έχουν νοσήσει με κορονοϊό θα εμβολιάζουν, δηλαδή είναι όπως οι ενήλικες μετά το τρίμηνο? Ναι. Η ένδειξη είναι να εμβολιάζονται και τα παιδιά, καθώς η φυσική νόσηση δεν προσφέρει αντισωματική προστασία όπως ο εμβολιασμός, αρκεί να έχουν περάσει 3 μήνες από την νόσησή τους.